Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες των Ιωνίων νήσων, με πλήρη αίσθηση ευθύνης ανακοινώνω σήμερα την απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητα στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές. Πήρα την απόφαση αυτή διότι είναι βαθιά πεποίθησή μου, δική μου αλλά και όλων των συμπολιτών μας, ότι η περιφέρειά μας αξίζει καλύτερης διακυβέρνησης, αποτελεσματικής και ικανής να φέρει την ευημερία των πολιτών και την οικονομική μας ανάπτυξη. Ο μεγάλος μας στόχος είναι η κοινωνική και οικονομική μεγένθηση του τόπου μας, να ενεργοποιήσουμε όλες τις δομές της περιφέρειας για να λάβουν το κρίσιμο αναπτυξιακό ρόλο τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεγάλων έργων που τόσο έχουν ανάγκη τα νησιά μας. Ταυτόχρονα, να στηρίξουμε τους νέους και το μέλλον τους. Θέλουμε να εδραιώσουμε μια νέα εποχή, την Ιόνια εποχή. Συνοδοιπόρους στην προσπάθεια αυτή θα έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό της περιφέρειας, δημιουργώντας κίνητρα, αξιοποιώντας προσόντα και ικανότητες, επιβραβεύοντας την παραγωγή έργου στην κατεύθυνση της γρήγορης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών. Συμπολίτησες και συμπολίτες, η περιφέρεια είναι ένας αυτοδιοικητικός θεσμός που οφείλει να είναι κοντά στον πολίτη, να τον υποστηρίζει με ταχύτητα στις ανάγκες του, να δημιουργεί υποδομές και να σχεδιάζει αποτελεσματικά με ευέλικτες υποδομικές ή διοικητικές δομές. Αντικείμενο αυτής της προσπάθειας που ξεκινάμε είναι να λειτουργήσει επιτέλους η περιφέρεια Ιωνίων νήσων, να τεθούν οι βάσεις μιας περιφερειάς διαρκώς παρούσας και διαχρονικά αποτελεσματικής. Βασική αρχή της δικής μας διακυβέρνησης θα είναι ο σεβασμός στον πολίτη και στις ανάγκες της κοινωνίας. Προερχόμαστε από την κοινωνία, είμαστε ενεργά μέλη της και με αίσθημα ευθύνης θα παραμείνουμε κομμάτι αυτής και μετά από την εκλογή μας. Με ανοιχτές τις πόρτες προς όλους θα αντλούμε καθημερινά δύναμη από τους πολίτες και θα διαμορφώσουμε τις δημόσιες πολιτικές μας με βάση τις ανάγκες τους. Σεβόμαστε αυτόν τον τόπο του πολιτισμού και της μακράς ιστορίας. Επικεντρωνόμαστε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής για να αντιμετωπίσουμε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Ταυτόχρονα επενδύουμε στον άνθρωπο, επενδύουμε στον κάτοικο, στους νέους μας και στο σημαντικό στελεχειακό δυναμικό των νησιών μας. Σε έργα υποδομής απαραίτητα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Στη στήριξη της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της νέας γενιάς. Το ίδιο θα πράξουμε και στον τομέα του τουρισμού, οδηγώντας τον σε μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση. Να συνδέσουμε αυτή τη σημαντική οικονομική δραστηριότητα με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Για να στηρίξουμε τη στροφή στο μέλλον, θα προωθήσουμε την έρευνα και την καινοτομία σε επιλεγμένους τομείς της περιφέρειάς μας, στηρίζοντας συνεχώς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τις νέες και τους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν και να καινοτομήσουν. Θα αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη λειτουργία της περιφέρειας με διαφάνεια και λογοδοσία. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες των Ιωνίων νήσων, ατλώντας δύναμη από μια εκτεταμένη εμπειρία σε αυτοδιοικητικές θέσεις, αυτό που κομίζουμε με την απόφαση υποβολής υποψηφιότητας στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές είναι η γνώση πως με σκληρή δουλειά θα επιτύχουμε την έξοδο από την αδράνεια, θα επιτύχουμε τη στροφή προς το μέλλον, επικεντρώνοντας τις ενέργειές μας στην ευημερία του πολίτη. Θέλουμε να απλώσουμε ένα δίχτυ προστασίας, φέρνοντας μια νέα εποχή
για τα Ιόνια νησιά. Να στηρίξουμε τους νέους και τους ασθενέστερους. Να τονώσουμε τη συνοχή της κοινωνίας μας με ευεργετικές συνέπειες για την ελκυστικότητα του τόπου μας και την προοπτική του. Το μεγάλο στοίχημα είναι η υλοποίηση έργων ουσιαστικής ανάπτυξης και των υποδομών που έχουν ανάγκη και έχουν στερηθεί τα νησιά μας με την υπολειτουργία της περιφέρειας. Το διακύβευμα εν τέλει είναι η αποτελεσματικότητα. Αυτή πρέπει να χαρακτηρίζει τη νέα περιφερειακή αρχή στη νέα Ιόνια εποχή. Αποτελεσματικότητα σημαίνει συνέπεια και σκληρή δουλειά. Συμπολίτησες και συμπολίτες των Ιωνίων νήσων, έχουμε την εμπειρία και το όραμα. Τώρα είναι η ώρα της μεγάλης απόφασης. Όλοι μαζί για το μέλλον και τη ζωή μας στην Ιόνια εποχή.